Έτοιμος για τη μεγάλη μάχη φαίνεται να είναι ο Μπόρις Τζόνσον. Η κούρσα για την ανάδειξη του αρχηγού των Τόρις έχει αρχίσει με την υποβολή των υποψηφιωτήτων. Ο Μπόρις Τζόνσον θεωρείται το φαβορί. Ένας από τους μεγαλύτερους αντιπάλους, ο Υπουργός Εξωτερικών Τζέρεμι Χαντ, δείχνει να μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι. Η ηγεσία που προσφέρω βασίζεται σε μια απλή αλήθεια. Χωρίς το Brexit δεν θα υπάρχει συντηρητικό κόμμα. Όποιος καταφέρει να υλοποιήσει το Brexit θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές για το συντηρητικό κόμμα. Αλλά χωρίς το Brexit κανένας συντηρητικός πρωθυπουργός δεν θα κερδίσει. Σκληρότερη στάση δείχνει να κρατά ο πρώην υπουργός Brexit Dominic Raab, ξεκαθαρίζοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι έτοιμο να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Οκτωβρίου, ακόμη και χωρίς συμφωνία. Έχουμε χάσει τη δυναμική μας. Χρειαζόμαστε μια νέα ηγεσία. Μια ηγεσία που θα πρέπει να είναι τολμηρή, που να έχει μέσα της αυτήν την επίμονη αισιοδοξία. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να παραπέμπουμε κατά αυτόν τον τρόπο χωρίς κάποια συγκεκριμένη κατεύθυνση και χωρίς ξεκάθαρο σκοπό. Η απόπειρα που μας έφερε σε αυτό το αδιέξοδο δεν θα μας βγάλει από αυτό. Δύσκολο φαίνεται να είναι το ξεκίνημα για τον έτερο διεκδικητή της ηγεσίας του Συντηρητικού Κόμματος, Μάικλ Γκόβ, ο οποίος παραδέχτηκε ότι είχε κάνει χρήση κοκαίνης πριν από χρόνια. Στην εκλογική διαδικασία μπορούν να συμμετάσχουν μόνο όσοι υποψήφοι έχουν τη στήριξη τουλάχιστον 8 βουλευτών. Ο πρώτος γύρος θα γίνει στις 13 Ιουνίου και όσοι δεν αποκλειστούν θα περάσουν στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση που θα γίνει στις 18 Ιουνίου. Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει μια σειρά από ψηφοφορίες, μετά από τις οποίες οι εναπομείναντες υποψήφοι θα είναι 2. Η διαδικασία για την ανάδειξη του νέου επικεφαλής του Συντηρητικού Κόμματος θα αρχίσει στις 22 Ιουνίου και δεν θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 22 Ιουλίου.